Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρέθηκε το χαμένο τμήμα του Σταυρού του Πατριάρχη, για το οποίο είχε γίνει τόσος λόγος τις τελευταίες μέρες. Το αποκολλημένο τμήμα του Ιερού Σταυρού βρήκε και παρέδωσε στην Μητρόπολη Τρικάλων, μια πιστή κάτοικος περιοχής, η κυρία Μαρία Παπανικολοπούλου, 65 χρόνων. Οι κυριότερες ειδήσεις στο ψινού μας δελτίου. Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του κυρίου Παπανδρέου σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν. Κλείστηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού ο Μένιος Κουτσόργας, ενώ η γυναίκα του Αλίκη αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της στον ανακριτή. Απόψε γίνεται η ιστορική ένωση των δύο Γερμανιών. Μας έπνιξε σήμερα τον έφος, αύριο έκτακτα μέτρα. Αεροπορική τραγωδία στην Κίνα. Τετραμελής οικογένεια ζει πάνω σε ημιφορτηγό. Δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και ξεκινάμε με την κατάσταση της υγείας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου. Με 17 λέξεις που υπογράφουν 9 γιατροί, το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι η κατάστασή του βελτιώνεται σταθερά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, μεταφέρθηκε εκτάκτως στο Γενικό Κρατικό από την ΕΚΑΛΗ και εισήχθη στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με έντονη δυσφορία στην αναπνοή που είχε ήδη εκδηλωθεί στη διάρκεια της δευτερολογίας του στη Βουλή. Τις πρώτες πρωινές ώρες, και ενώ δεκάδες στελέχη του κινήματος είχαν προσέλθει ανήσυχα στο Γενικό Κρατικό, εκδόθηκε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από τους γιατρούς κ. Κρεμαστινό και Ντούντα. Μετέχει αριθμία, ελαφρά δύσπνια με συνολό βροχόσπασμο. Ετέθη υποθεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του είναι ικανοποιητική. Λίγη ώρα αργότερα από τη μονάδα εντατικής παρακολουθήσεως βγήκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν μια μικρή δύσπνοια, μια μικρή αριθμία και πολύ σύντομα θα είναι και πάλι κοντά μας. Ποιος βρίσκεται δίπλα του τώρα, μαζί του? Είναι οι γιατροί. Είναι οι γιατροί που είναι κοντά του. Είναι ο κ. Κρεμαστίνος και ο κ. Λιβάνης. Ξέρετε περίπου πότε θα βγει? Πιστεύω, αύριο μεθαύριο θα έχει βγει. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο νοσοκομείο και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Γιώργος Σούρλας. Και από εμάς ευχές για ταχύ ανάρρωση. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, τα στελέχη και οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ άρχισαν να αποχωρούν από το Γενικό Κρατικό, εφησυχασμένοι ότι η κατάσταση της υγείας του κ. Παπανδρέου εξελίσσεται ικανοποιητικά, κάτι που επιβεβαίωσε και το δεύτερο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στις 2 το μεσημέρι. Το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει με αποψινή ανακοίνωση ότι πρόκειται να έρθει ο κύριος Γιακούμπ στην Ελλάδα ή ότι πρόκειται να πάει ο κύριος Παπανδρέου στο εξωτερικό. Επίσης, να προσθέσουμε εδώ ότι λόγω του προβλήματος υγείας του κύριου Παπανδρέου αναβάλλεται η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που πρόκειται να γίνει αύριο η νέα ημερομηνία. Θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται από το πρωί ο πρώην κρατέος άνδρας επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Μένιος Κουτσόγεργας. Πριν μεταφερθεί από την ασφάλεια στην φυλακή, ζήτησε να μιλήσει με τους δημοσιογράφους. Ο Μένιος Κουτσόγεργας προφυλακίστηκε με ομόφωνη απόφαση των τριών βουλευτών κατηγόρων και του ανακριτή, επειδή σύμφωνα με το σκεπτικό υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τρία κακουργήματα και είναι ύποπτος φυγής στο εξωτερικό. Οι πύλες του Κορυδαλλού έκλεισαν πίσω από το Μένιο Κουτσόγεωργα στις 10:30 το πρωί. Ο πρώην υπερυπουργός του ΠΑΣΟΚ μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο της ασφαλείας και ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Φανερά καταβεβλημένος αλλά χαμογελαστός, οδηγήθηκε στο γραφείο του Διευθυντή των Φυλακών, όπου παρέμεινε μία ώρα έως ότου διευθετηθούν διαδικαστικά θέματα. Μετά οδηγήθηκε στο κελί 84 της δεύτερης πτέρυγας, δίπλα στο κελί του πρώην υπουργού επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νίκου Αθανασόπουλου. Μισή ώρα πριν μεταφερθεί στον Κορυδαλλό, μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας ότι δεν φοβάται τη φυλακή και ότι δεν έχει ανάγκη συμπαράστασης από κανένα. Ακόμη κατηγόρησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της εργασία ΠΑΣΟΚ συνασπισμού στις δημοτικές εκλογές. Η δίκη Κουτσόγεργα θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες των κυρίων Ρουμελιώτη και Παπανδρέου. Η Αλίκη Κουτσόγεργα ήταν πιο τυχερή από τον άντρα της, δεν κρίθηκε προφυλακιστέα. Σήμερα απολογήθηκε στον εφέτη ανακριτή και ο Γιώργος Καρλάτο για τα 2 εκατομμύρια δολάρια και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. 2,5 ώρες δίρκεσε η απολογία της κυρίας Κουτσόγεργα στον ανακριτή. Μια ώρα δίρκεσε η διάσκεψη του ανακριτή και του εισαγγελέα εφετών κυρίου Δημήτρη Δωρή. Και τελικά συμφώνησαν στους περιοριστικούς όρους. 20 εκατομμύρια δραχμές εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα και εμφάνιση μια φορά το μήνα στη γραμματεία της εισαγγελίας εφετών Αθήνας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η κυρία Κουτσόγεργα είναι κακούργημα. Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και άμεση συνέργεια στη δωροδοκία του συζύγου της. Γι' αυτό και ο ανακριτής την κάλεσε 3 φορές σε απολογία, αναμένοντας να ολοκληρωθεί εκείνη του συζύγου της. Από το πρωί ήταν έκδηλη στο πρόσωπό της η ανησυχία της για την τύχη της. Κυρία Κουτσόγεργα, τι αποφασίστε να μας πείτε? Θα σας το πούνε. Εσείς δεν έχετε να μας πείτε τίποτα? Ένα λεπτό, είμαστε πρόκειται μονάχα, θα τα πούμε σιγά. Με πληροφορίες σίγουρες, με κάνατε πρωτοσέλιδο. Δεν αρρώστε, δεν μπορούμε. Από εκεί που είχατε τις πληροφορίες, θα τις αντλήσετε και τώρα.